πόσες ώρες πρέπει να εργάζεται ένας χριστιανός, τι ελεύθερο χρόνο πρέπει να έχει. Στο Άγιον Όρος, σας πω, το μοναχικό πρόγραμμα είναι περίπου 4 με 5 ώρες. Το εργόχειρο το λεγόμενο. Εξαρτάται βέβαια και τι εργόχειρο έχει ο καθένας και τι προσωπικό κανόνα έχει ο καθένας. Αλλά σας λέω ένα μέσο όρο. Ώστε να έχει ο χριστιανός και ο μοναχός και τις ώρες του να κάνει τον προσωπικό του κανόνα, να πάει στην ακολουθία του, να πάει στον σπερινό του, να πάει στη βραδινή, στην νυχτερινή ακολουθία, στη λειτουργία. Με το οχτάρο δεν συμπαθίζω, όχι. Γιατί ο άνθρωπος διαλύεται μετά και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Πολύ δύσκολα. Και ειδικά μια γυναίκα, η οποία ενδεχομένως έχει και παιδιά, διαλύεται τελείως. Είναι μια τέχνη του διαβόλου αυτό το λεγόμενο κίνημα της απελευθέρωσης των γυναικών, το οποίο χρηματοδιοτήθηκε από τους ανθρώπους του διαβόλου. Έτσι, ξέρετε, χρηματοδοτήθηκε από τους Ροκφέλλερ, το κίνημα της απελευθέρωσης των γυναικών. Τάχα τις ήταν καταπιεσμένες οι γυναίκες και στερημένες ελευθεριών και τις έβγαλε στον δρόμο, στην αγορά εργασίας, για δύο λόγους, όπως τα λέει ο ίδιος ο Ροκφέλλερ. Θα το έχετε δει το βίντεο με τον Άρον Ρούσο που μιλάει ο ίδιος. Και του λέει του δημοσιογράφου αυτού, ο οποίος μετά από λίγο πέθανε, έτσι. Τα πέθανε μάλλον. Του λέει, Άρον, του λέει, τι νομίζεις, λέει, αυτό το κίνημα της απελευθέρωσης των γυναικών, γιατί έγινε και ποιος το χρηματοδότησε. Λέγει αυτός, για να αποκτήσουν οι γυναίκες ίσα δικαιώματα με τους άντρες, να είναι ελεύθερες. Και του λέει ο Ροκφέλλερ, είσαι πλάκας, του λέει. Εμείς το χρηματοδοτήσαμε αυτό το κίνημα. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να φορολογήσουμε και το άλλο μισό της ανθρωπότητας, τις γυναίκες δηλαδή, που μέχρι τότε δεν φορολογούνταν, αφού ήταν μέσα στο σπίτι και δεν φαίνονταν η εργασία τους πουθενά. Και το δεύτερο, για να πάρουμε τα παιδιά. Γιατί όταν η μητέρα εργάζεται, λείπει από το σπίτι, οπότε τα παιδιά τα παίρνει το κράτος και μπορούμε επομένως εμείς να δώσουμε στα παιδιά την αγωγή που θέλουμε, τις κατευθύνσεις που θέλουμε, να τα κάνουμε όπως εμείς θέλουμε. Και να αντικαταστήσουμε τη συνείδηση και την ηθική με το political correct, την πολιτική ορθότητα, έτσι. Αυτό έχουν περάσει σήμερα ως ηθική και ως συνείδηση στους ανθρώπους, έτσι. Τους τάχαντες πολιτισμένους. Και αυτό θέλω να περάσω και στα παιδιά. Κάνουν, ας πούμε, μάζες καταναλωτές. Γι' αυτό και στα σχολικά εγχειρίδια τα μαθαίνουν για καφετιέρες, για το πώς να καταναλώνουν. Για να αυξάνονται πάλι τα κέρδη τους. Καταλάβετε, από πίσω είναι το χρήμα. Αν ακούγαμε το λόγο του Θεού, ξέρετε, θα είχαμε πάρα πολύ καλή ζωή και εδώ και φυσικά θα κερδίζαμε και την αιώνια ζωή. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Που αν τηρούσαμε το Λόγο του Θεού, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την άθλια κατάσταση των χρεών και τις τράπεζες να μας κυνηγάνε. Η Αγία Γραφή λέει, από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, να μην βάζεις δάνεια, να μην βάζεις χρέη. Ποιος το τηρεί όμως, από τους χριστιανούς? Ο διάβολος μας δένει μέσα από αυτά και τα όργανα του. Και οι τράπεζες σου λένε, πάρε διακοποδάνεια, πάρε ορτοδάνεια, πάρε. Λοιπόν, και μετά είσαι δεμένος. Και χάνεις την ηρεμία της συνείδησής σου, χάνεις την ειρήνη σου και τρέχεις να ξεπληρώσεις τα δάνεια, παίρνοντας άλλα δάνεια και είσαι σε ένα πνίξιμο συνεχές. Αν άκουγες το Λόγο του Θεού που σου λέει, έχεις χρήματα να πάρεις κάτι, πάρ' το, μη βάζεις δάνεια, μη βάζεις δόσεις. Δεν έχεις, άστο. Γιατί να το πάρεις, γιατί να φορτωθείς. Να κάνουμε ομάδες κατήχησης. Μα γίνεται κατήχηση. Αλλά δεν υπάρχει διάθεση, δυστυχώς. Εδώ βλέπεις τους ανθρώπους
τους λες έλα στην εκκλησία, έλα να ακούσει μια ομιλία. Όχι, σου λέει δεν έχω χρόνο. Είναι αυτό που λέγαμε η απάτη με τις πολλές δουλειές. Έτσι, μία από τις απάτες. Ή ο άλλος βαριέται, σου λέει εντάξει τώρα, τα ξέρουμε. Όπως πάνε όλοι, θα πάμε κι εμείς. Σαν τους τραβούς στον Άδη που λέει η παροιμία. Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε, ο έχω νότα, ακούω ή να ακούω έλτο. Έχεις αυτιά να ακούσεις, να υπακούσεις, άκου. Αλλά δεν έχουν όλοι. Και τώρα στο διαδίκτυο, ας πούμε, πάλι αν θέλει κανείς, υπάρχει αυτή η κατήχηση. Έτσι. Αλλά πρέπει να ψάξεις λίγο, να έχεις λίγο ενδιαφέρον. Να ψάξεις και θα βρεις τον ορθόδοξο λόγο. Και πώς θα καταλάβεις ότι είναι ορθόδοξος? Άμα έχεις αληθινή αναζήτηση, θα το καταλάβεις από την ανάπαυση που θα νιώσεις μέσα σου. Γιατί ο λόγος του Θεού ξεκουράζει, αναπαύει τον άνθρωπο.